Πολλές φορές με ρωτήσανε μα τι σημαίνει αυτή η υπόθεση του παιδιού. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Νομίζω πως θα ήταν ίσως ανέντιμο να εξηγήσουμε. Συμβαίνει ότι εμείς είμαστε άντρες μιας κάποιας ηλικίας και σημαίνει ότι έχουμε υφιστάμεθα τη γοητεία του ξυπνήματος της νεότητος και θα θέλαμε να μετέχουμε σε αυτό και ξέρουμε όλοι ότι δεν μας επιτρέπεται, ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε να τιμωρηθούμε γι' αυτό, όμως η επιθυμία μας υπάρχει και παραμένει. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να αποδείξουμε, να εντείνουμε αυτό το αίσθημα της ενοχής που όλοι έχουμε μπροστά σε κάποια φαινόμενα και τη δειλία μας βέβαια να ικανοποιήσουμε επιθυμίες που η φύση η ίδια μας επιβάλλει. Πολλές φορές μιλάνε για βιαστές, δεν καταλαβαίνω γιατί ο βιαστής είναι πιο κακός άνθρωπος από την κοπέλα που βγάζει τα πιζιά της από όξο, φορά τη φούστα και φαίνεται το η κοιλώτα της. Εγώ νομίζω πως τη βία την ζητάει η ίδια, θέλει να τη βιάσουν. Δεν καταλαβαίνει η αστυνομία πιάνει τον άνθρωπο που τη βίασε, τον βάζει μέσα και δεν βάζει αυτήν την ίδια που τον προκαλεί, αφού η φύση τον σπρώχνει να κάνει αυτό. Έχω άλλες απόψεις για τα πράγματα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θα ήθελα κάθε φορά που γίνεται ένας βιασμός, θα ήθελα να δω γιατί γίνεται. Ποιος έφταιξε από τους δυο. Ποιος είναι αλήθεια, πιο ζωντανός άνθρωπος. Ο γεροηλίθιος που κάθεται στο σπίτι του και δεν έχει κανένα ερωτισμό μέσα του, ή εκείνος που ρισκάροντας τη ζωή του την ίδια, την ελευθερία του, επιτίθεται σε ένα πλάσμα σεξουαλικό και θέλει να το φιλήσει, να το αγκαλιάσει, να το σφίξει. Μα γιατί, ποιος είναι ο πιο καλός και πώς η ζωή θα γινόταν πιο ενδιαφέρουσα, με εκείνους τους ανέραστους που δεν συγκινούνται μπροστά στο φαινόμενο ή με εκείνους που το πάθος ξεχυλίζοντας τους κάνει να επιτεθούν. Και δεν είναι ωραίο πράγμα στο κάτω-κάτω η επίθεση, βρε παιδί μου. Να καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αυτό που η φύση έπλασε προκλητικό. Να το γευτείς, να το χαρείς. Είναι αναρχικές αυτές οι σκέψεις, το ξέρω. Αλλά δεν είναι φυσικές.